Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι συνέβη μια αποτρόπαιη πράξη, ένα σχέδιο μαζικής εξόντωσης αδέσποτων σκύλων για μία ακόμη φορά στα πανέμορφα πυργαδίκια της Χαλκιδικής. Ένα θέμα που είχε συμβεί το Δεκέμβριο του 2017 και το είχαμε αναδείξει με πολύ μεγάλη ευαισθησία εδώ στα Πέριξη, στη ΒΙΕΚΑΤΟ, βλέπουμε ότι λαμβάνει ξανά χώρα. Ο Δήμος Αριστοτέλη δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχετε κολλήσει σχετικές αφίσες στο πανέμορφο αυτό χωριό, όπου στην ουσία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι σαν να επικηρύσετε τους αυτούς που ρίχνουν φόλες στα ζώα. Τι ακριβώς συνέβη αυτή τη φορά, για πείτε μας. Είχαμε κάποια περιστατικά, θλιβερά έτσι περιστατικά, από κάποιους ασυνείδητους, από κάποιους εγκληματίες, που αμαυρώνουν και την εικόνα ολόκληρου του Δήμου. Ακόμη μια φορά, είχαμε 7 ή 8. Αν θυμάμαι καλά. Τώρα αυτή τη φορά 7 ή 8. Αυτή τη φορά βεβαίως. 7 ή 8 λοιπόν μαζικές θανατώσεις εξοντώσεις σκύλων. Έριξαν φόλες μέσα στο χωριό και βρέθηκαν νεκρά όλα αυτά τα ζώα, κύριε Ψηλιάκο. Ναι. Πότε συνέβη αυτό, πότε έπεσε στην αντίληψή σας. Την ημέρα που έγινε. Πριν καμιά εβδομάδα περίπου. Μία εβδομάδα λοιπόν, πριν μία εβδομάδα συνέβη αυτό και φυσικά εσείς βγάλατε φωτογραφίες, κάνατε αφίσες και ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάτε για τον δολοφόνο με τη φόλα, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το έχω ξαναδεί, σε αυτά τα 5 χρόνια της θητείας το έχω ξαναδεί άλλες 2 ή 3 φορές αυτό το... Και στο συγκεκριμένο χωριό το είδαμε ξανά. Ναι, αν θυμάμαι καλά, και πέρσι, προπέρσι μάλλον, στα πυργαδίκια είχαμε ακόμη έτσι. Το Δεκέμβριο του 2017 συνέβη ξανά στα πυργαδίκια. Έτσι. Προσπαθούμε να μην μείνουμε άπρακτοι. Κατευθείαν δηλαδή καταδικάσαμε και με δελτίο τύπου το γεγονός. Κολλήσαμε και αφίσες την επομένη στο χωριό. Έχουμε κανονίσει και συνάντηση ενημερωτική για τους κατοίκους εκεί πέρα με την κτηνίατρό μας. Αλλά δυστυχώς, αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέμε για αλλαγή νοοτροπίας, για ευαισθητοποίηση. Και αν δεν υπάρξει εθελοντισμός και ταυτόχρονα και μια σωστή έτσι βοήθεια από πλευράς κράτους, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βλέπουμε λοιπόν στην αφίσα σας που έχει τον τίτλο «Ο δολοφόνος με τη φόλα», ρωτάτε τους πολίτες αν θα θέλατε εσείς να γίνετε ο ήρωας της δραματικής ταινίας «Ο δολοφόνος με τη φόλα». Μιλάμε για πράξεις αποτρόπες εν έτη 2019, όπου ο κόσμος αγαπάει τα ζώα. Η φιλοζωία κερδίζει έδαφος καθημερινά. Το βλέπουμε στα χωριά, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Και εδώ τώρα κάποια ασυνείδητη, δεν ξέρω με ποια λογική, προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία να ρίξουν φόλες και εξοντώνουν μαζικά ζώα που είναι αδέσποτα και κινούνται στο χωριό. Έπεσε κάτι στην αντίληψή σας? Με αυτές τις αφίσες, τι ακριβώς ζητάτε? Θέλετε οι πολίτες να γίνουν κοινωνίες στη διαδικασία να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι? Οτιδήποτε για να σταματήσουν τέτοια αποτρόπαια φαινόμενα. Δηλαδή, έχει γίνει και σχετική καταγγελία στην αστυνομία. Ναι. Αλλά πρέπει οι πολίτες, οι δημότες, να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε υπεύθυνα. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να είμαστε όλοι ενημερωμένοι ότι είναι ποινικό αδίκημα η κακοποίηση των ζώων. Ότι διώκεται ποινικά, ότι επιβάλλεται τεράστιο πρόστιμο. Και εδώ δεν μιλούμε απλά για κακοποίηση, για εξόντωση, για θάνατο ζώων, για θανάτωση ζώων. Βεβαίως, ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς, όπως είπα και στην αρχή, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί είμαστε τουριστικό μέρος, έρχονται τουρίστες το καλοκαίρι, φεύγουν και επειδή έχουν βαρεθεί, ας πούμε, το ζωάκι τους, το αφήνουν πίσω. Έχουμε πολλούς κτηνοτρόφους που έχουν σκυλιά γιατί τους εξυπηρετούν, δεν θέλουν παραπάνω, τα παραπετούν. Έχουμε κυνηγούς, μια από τα ίδια. Δεν μπορούμε να τους προλάβουμε όλους. Γι' αυτό και μίλησα για αλλαγή νοοτροπίας. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε πως πρέπει με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο διαφορετικά. Κάθε τέλος του καλοκαιριού, αρχές του χειμώνα, θα έχουμε 200, 300, 400 καινούργια δέσποτα από το πουθενά. Τα οποία μετά. Έτσι είναι κάθε χρόνο, κύριε Ψηλιάκο, τα νούμερα είναι αυτά, συν 400 δέσποτα. Δυστυχώς. Ναι, και προσπαθούμε και έχουμε μέρος του προϋπολογισμού για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο, με όλα αυτά που επιβάλλει ο νόμος. Δηλαδή, έχουμε και πρόγραμμα στηρώσεων, συνεργαζόμαστε με 2 κτηνιάτρους. Πρόγραμμα δηλαδή για 300 με 400 στηρώσεις κάθε χρόνο. Κάνουμε τους απαραίτητους εμβολιασμούς, τα τσιπάρουμε, τα καταγράφουμε στο Μητρό Αδεσπότων.
Αλλά και μετά ξαναγυρίζουν όμως στο φυσικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν λέει ο νόμος. Εννοείται. Επομένως. Μετά ξαναγυρίζουν στο φυσικό περιβάλλον και πρέπει λοιπόν, γιατί πολλοί με ρωτούν, γιατί δεν τα μαζεύετε τα αδέσποτα. Και τους εξηγώ. Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε, γιατί ο νόμος απαγορεύει τον σταυλισμό των αδεσπότων. Των και ζώων. Δεν υπάρχει και χώρος. Και να τα μαζέψετε, πού να τα πάτε, κύριε Ψηλιάκο. Δεν υπάρχει και χώρος. Δηλαδή, για να γίνουν μόλις τις προδιαγραφές ένα τέτοιο σωστό καταφύγιο ή ξενοδοχείο αδεσπότων, θα πρέπει να ξοδευτούν πάρα πολλά λεφτά, τα οποία αμφιβάλλω αν υπάρχει Δήμο στην Ελλάδα που θα μπορούσε. Είναι πολύ δύσκολο, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για την Ανατολική και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που γίνονται προσπάθειες, ζητούνται χρήματα, αλλά το θέμα κολλάει στο χρηματικό, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κύριε Ψηλιάκο, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Επομένως, για να ολοκληρώσουμε. Όποιος βρίσκει αδέσποτα που δεν τα θέλει, που τον ενοχλούν, δεν προχωρά σε τέτοιες πράξεις επουδενή. Αν ενημερώσει το Δήμο, εσείς είστε σε συνεργασία με φιλοζωικές για να φιλοξενηθούν αυτά σε οικογένειες. Ευτυχώς υπάρχουν εθελοντές, και το τονίζω, εθελοντές με κεφαλαία γράμματα, εθελοντές οι οποίοι δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά προχωρούν και σε πράξεις και βοηθούν ο καθένας από όποιο μετερίζει, τέλος πάντων επιλέγει. Δηλαδή κάποιοι θα πάνε να τα ταΐσουν, οπότε κατευθύνονται να ταΐζει ένα δέσποτο. Αυτό γίνεται λιγότερο επιθετικό. Κάποιοι θα κινηθούν, ας πούμε, για την πυροσυλλογή. Κάποιοι θα ενημερώσουν, οπότε και εμείς θα κινηθούμε πιο γρήγορα. Καταφέραμε, έστω και με τα λίγα μέσα που διαθέταμε, και φτιάξαμε ένα ολοκληρωμένο μικρό κτηνιατρίο εδώ στο Στρατόνι, ναι. Το οποίο ακριβώς το φτιάξαμε για να εξυπηρετήσουμε τους δημότες που θέλουν να φέρουν ή θέλουν να ενημερώσουν για να κάνουμε τις στηρώσεις των αδεσπότων πιο εύκολα και τον εμβολιασμό.